Η μερίδα με θέμα περιβάλλον και πολιτισμός διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη από το Ιστορικό Μουσείο σε συνεργασία με τον Δήμο. Στόχος της ημερίδας ήταν η ανάδειξη των θεσμών στο φυσικό και πολιτιστικό πλούτο του Εύρου. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ επίκαιρο, το θέμα της ημερίδας, περιβάλλον και πολιτισμός, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες δυσάρεστες συνέπειες που έχει η κλιματική αλλαγή και στην περιοχή μας. Εμείς θα προτιμούσαμε ο κόσμος να έρχεται, γιατί έτσι ακούει τους ηγητές, συνομιλεί μαζί τους. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν μια ειδικότητα στο αντικείμενο αυτό, είναι καθηγητές από τα πανεπιστήμια, μελητές, ερευνητές. Παρ' όλα αυτά πρέπει το μήνυμα είναι αυτό, να ευαισθητοποιηθεί ο κάθε πολίτης από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο και να καταλάβει πόσο σημαντικό πράγμα είναι το περιβάλλον για τη ζωή μας και πόσο ανάγκη μεγάλη, τεράστια, πια σήμερα, είναι η προστασία του. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι ομιλητές έστειλαν το μήνυμά τους αναφορικά με τη σημαντικότητα που υπάρχει να δημιουργηθούν δράσεις με προσανατολισμό την ανάδειξη του περιβαλλοντολογικού και πολιτιστικού αποθέματος που διαθέτει ο νομός. Όντως, είναι μια διαφορετική ημερίδα. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για άλλα πράγματα. Εδώ πάμε να συνδυάσουμε το περιβάλλον και ειδικά εγώ το δασικό περιβάλλον με τον πολιτισμό. Ήμουν πρώτος εισηγητής, έκανα μια αναφορά στην ιστορία του τόπου και πόσο αυτή έχει επηρεάσει τον πολιτισμό, τα διάφορα γεγονότα. Είμαστε σε μια περιοχή που έχουν εξελιχθεί ιστορικά πάρα πολλά γεγονότα διαφορετικά. Έχουμε πάρα πολλές μεταβολές στην ιστορία μας και αυτές οι μεταβολές και μεταβολές και στη δασική ιστορία του τόπου έφερε μεταβολές και στον πολιτισμό. Διακεκριμένοι καθηγητές κατά τη διάρκεια των ομιλιών τους τοποθετήθηκαν ώστε οι παρευρισκόμενοι να αφουγκραστούν τη σύζευξη ανάμεσα στο περιβάλλον και τον πολιτισμό. Η σύζευξη αυτών των δύο είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό αναδεικνύει σήμερα η ημερίδα σας αυτή. Και έτσι βγαίνουν και μέσα από αυτή το πάντρεμα του περιβάλλοντος, του φυσικού με τον πολιτισμό και τόσα σημαντικά στοιχεία που έχουμε από δικούς μας Έλληνες λογοτέχνες, στο οποίο εστίασα και στην ομιλία μου εγώ, αναδεικνύουν το φυσικό περιβάλλον και δείχνουν και αυτή την σημαντική επαφή, το ότι το φυσικό περιβάλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον πολιτισμό μας. Περιβάλλον πολιτισμός είναι δύο πυλώνες οι οποίοι στηρίζουν την αηφόρο ανάπτυξη, αυτό το οποίο σαν στόχο έχουμε για μια πιο δίκαιη κοινωνία και ένα βιώσιμο περιβάλλον. Από τη δική μου θέση ως εκπαιδευτικός θέλω να τονίσω ότι η εκπαίδευση, ότι το σχολείο έχει δυναμική να ενώσει αυτά τα δύο, το υγιές περιβάλλον και τον πολιτισμό, μέσα από δράσεις, μέσα από προγράμματα τα οποία υλοποιούνται στα σχολεία, που εκπαιδευτικοί και μαθητές δίνουν την ψυχή τους για να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε τους ενεργούς πολίτες που τους έχουμε ανάγκη για ένα καλύτερο αύριο.